Κυρίες και κύριοι, στα τυφλά διεξάγονται για έκτη συνεχή μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών που χάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του περασμένου Σαββάτου. Όσο περνούν οι ώρες χωρίς από το αποτέλεσμα, τόσο πληθαίνουν οι εκδοχές για την τύχη της πτήσης 370, τόσο μεγαλύτερη αποδεικνύεται η άγνοια των αρχών, τόσο αυξάνεται και η αγανάκτηση των συγγενών των επιβατών. Η Μαλαισία διαψεύδει τόσο το σενάριο ότι το αεροσκάφος συνέχιζε να πετά 4 ώρες με το τελευταίο στίγμα του, όσο και ότι οι νέες φωτογραφίες που ενδεχομένως έδειχναν συντρίμμια σχετίζονται με την υπόθεση. Καθώς οι έρευνες για το Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών συνεχίζονταν για έκτη ημέρα χωρίς αποτέλεσμα, κάθε στοιχείο, όσο περιστασιακό και αν θεωρείται, έγινε έναυσμα για νέα αναζήτηση. Οι φωτογραφίες που κατέγραψε κινέζικος δορυφόρος την Κυριακή χαρακτηρίστηκαν αρχικά ως πιθανά συντρίμμια του μοιραίου αεροσκάφους. Αλλά λίγες ώρες αργότερα οι έρευνες στο σημείο αυτό δεν απέφεραν καρπούς. Εμπειρογνώμονες ανά τον κόσμο προσπαθούν να αναλύσουν τα λίγα δεδομένα από το συνεχιζόμενο θρίλερ που έλαβε μια νέα τροπή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ενδέχεται το αεροσκάφος να παρέμεινε στον αέρα για αρκετές ώρες μετά την εξαφάνισή του και οι κινητήρες του μπορεί να έστελναν αυτομάτως στοιχεία στο έδαφος στο πλαίσιο διαδικασίας ρουτίνας για λόγους τεχνικής συντήρησής του. Έτσι, οι εμπειρογνώμονες που μίλησαν στην Αμερικανική εφημερίδα πιθανολογούν ότι το αεροσκάφος, με βάση τα αποθέματα καυσίμων που είχε την ώρα που εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, θα μπορούσε να πετάξει για τουλάχιστον 4 ώρες ακόμα, διανύοντας μια απόσταση 3.500 χιλιόμετρων και φτάνοντας έως τα βάθη της Ασίας ή τον Ινδικό ωκεανό ή και στην Αυστραλία. Οι αρχές της Μαλαισίας διέψευσαν και αυτή την πληροφορία. Η τελευταία εκπομπή από το αεροσκάφος συνέβη στη 1:07 πρώτα λεπτά το πρωί του Σαββάτου και όλα έβαιναν φυσιολογικά. Οι Rolls-Royce και η Boeing έχουν στείλει κλιμάκια εδώ στην Κουάλα Λουμπούρ και συνεργάζονται από την Κυριακή με τις Μαλαισιανές αερογραμμές και την ομάδα ερευνών. Αυτές οι πληροφορίες ποτέ δεν ανέκυψαν, αλλά μετά τα σημερινά δημοσιεύματα ζητήσαμε από την Rolls-Royce και την Boeing πληροφορίες ειδικά για αυτά τα στοιχεία και μας είπαν ότι αυτές οι πληροφορίες δεν αληθεύουν. Πάντως, οι αρχές παραδέχονται ότι η πολυεθνική επιχείρηση από αέρος και θαλάσσης για τον εντοπισμό της πτήσης ΜΗΙΤΑ 370 διεξάγονται στα τυφλά, ενώ δέχονται επιθέσεις για έλλειψη διαφάνειας. Η Μαλαισία δεν έχει τίποτα να κρύψει. Καταβάλαμε όλες τις δυνατές προσπάθειες. Από την πρώτη μέρα ήρθαμε σε επαφή με όλες τις γειτονικές χώρες και δεθήκαμε όλες τις προσφορές για βοήθεια στις έρευνες. Στο μεταξύ και νέες αεροναυτικές δυνάμεις σπέβδουν στην ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας το Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών, και ενώ την ίδια ώρα το μυστήριο της εξαφάνισής του πυκνώνει. Κινητά τηλέφωνα που δεν απαντούν, αγαπημένα πρόσωπα που αγνοούνται, 6 μέρες μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους, αρχές πολιτικής αεροπορίας που αδυνατούν, όπως είδαμε, να δώσουν απάντηση στα αγωνιώδη ερωτήματα. Οι συγγενείς και φίλοι των 239 επιβατών της μοιραίας πτήσης ζουν μια εφιαλτική πραγματικότητα. Ένας πατέρας ξεσπάει ουρλιάζοντας στους εκπροσώπους των Μαλαισιανών αερογραμμών ότι ο χρόνος περνάει. Πρέπει να βρείτε τους αγνοούμενους, λέει. Ο γιος του ήταν επιβάτης της πτήσης 370 που εδώ και 6 μέρες έχουν χαθεί τα ίχνη της. Σε μια άλλη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος της εταιρείας δέχεται επίθεση με μπουκάλια από συγγενείς που έχουν φτάσει στα όρια της απόγνωσης. Το επεισόδιο τερματίζεται με την παρέμβαση των ψυχρεμωτέρων. Αλλά η οργή πυροδοτείται από την αδυναμία των αρχών να δώσουν απαντήσεις. Μια εκπρόσωπος λέει στους συγγενείς ότι θα έχει απαντήσεις αύριο. Κάποιος τη διακόπτει απαιτώντας να απαντήσει τώρα. Η γυναίκα ενός επιβάτη στρέφεται προς την ηγεσία της Κίνας και ρωτάει. Δεν γνωρίζω τι είναι πολυτιμότερο από τις ζωές πλέον των 200 επιβατών που αγνοούνται. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Σι, αν ο σύζυγός σας, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ήταν στο αεροσκάφος, εσείς τι θα κάνατε? Έχετε κι εσείς παιδιά. Όλοι περιμένουμε απεγνωσμένα. Το παιδί μου ρωτάει για τον πατέρα του κάθε μέρα τι πρέπει να κάνω. Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση. 239 Όλοι ρωτούν τι απέγιναν οι 239 ψυχές ανάμεσά τους και δύο παιδιά που επιβιβάστηκαν στο Boeing 777. Αναζητούν ανθρώπους όπως ο Άντριου Νόρι, επικεφαλής του πληρώματος καμπίνας, του οποίου η κόρη έβαλε μια φωτογραφία στο Twitter γράφοντας «Μπαμπά, είσαι πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Γύρνα πίσω σπίτι για να τις διαβάσουμε». Πάνω από μια οικογενειακή φωτογραφία λέει «Μέχρι σήμερα σε περιμένουμε ακόμη, μπαμπά».
Ενώ σε νεότερο μήνυμά της γράφει ότι ο μπαμπάς της θα είναι απασχολημένος σερβίροντας τους επιβάτες. Ανθρώπους όπως ο 33χρονος Σάφουαν Ιμπραχήμ, που πήγαινε για να αρχίσει μια καινούργια ζωή στην Κίνα και πόσταρε μια φωτογραφία του μέσα από το αεροπλάνο πριν την απογείωση. Δύο αγόρια στην Αυστραλία περιμένουν και αυτά τον πατέρα τους, που έφυγε για να εργαστεί ως μηχανικός στη Μογγολία. Η σύζυγός του είπε ότι ο αγνοούμενος πλέον Πολ Βίγκς άφησε πίσω το ρολόι του και τη βέρα του, για να μην τα χάσει στο ταξίδι. Ο Μούκατες Μούκαρτζι και η Σάμο Μπάι γύριζαν τις διακοπές τους στη Μαλαισία, νιώθοντας ήδη ένοχοι που είχαν αφήσει τους δύο γιους τους με τη γιαγιά τους στο Πεκίνο. Ήταν πολύ ερωτευμένοι και ως γονείς τίποτα δεν ήταν σημαντικότερο για αυτούς από αυτά τα παιδιά. Η κυρία Λίνα αναζητεί τον 22χρονο γιο της, από τον οποίο έχει απομείνει ένα τελευταίο του μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο. Ένα εφηβικό ζευγάρι αγαπημένο από τη Γαλλία, ο Άντριαν Γουάντρελο και η Σάρα Γιάνγκ, επισκέπτονταν την περιοχή, ενώ στο Facebook ο λογαριασμός του γράφει ακόμα «Σ' αγαπώ» στα γαλλικά προς την αγαπημένη του. Με τις έρευνες να συνεχίζονται για έκτη ημέρα, η ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα δουν τους αγαπημένους τους, ότι έστω θα γνωρίζουν τι απέγιναν αυτοί, απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο. Κυρίες και κύριοι, καθημερινά πραγματοποιούνται χιλιάδες πτήσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι εικόνες που βλέπετε πίσω μου, θα τις δούμε τώρα και σε ολόκληρη την οθόνη, δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα από τις Βρετανικές αρχές. Και μας δείχνουν τι? Μας δίνουν μία εικόνα της κίνησης αεροσκαφών που υπάρχει σε μία τυπική καλοκαιρινή μέρα πάνω από τα κεφάλια μας. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν. Δορυφορική εικόνα προέρχεται από τις αρμόδιες αρχές της Μεγάλης Βρετανίας, του εναέριου χώρου πάνω από την χώρα. Οι πτήσεις διεξάγονται με συγκεκριμένα σχέδια, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Παρακολουθείτε λοιπόν την πυκνότητα των πτήσεων που συντελούνται καθημερινά. Και ξαναλέμε, αυτή η εικόνα που βλέπετε εδώ είναι μια εικόνα μιας τυπικής μέρας. Αυτή είναι λοιπόν μια πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα. Ξαναλέω, δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τις Βρετανικές αρχές. Βλέπετε εδώ πώς υποδεικνύονται τα αεροδρόμια Heathrow και Gatwick. Είναι ο εναέριος χώρος πάνω από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή η απίστευτη κίνηση αεροσκαφών είναι που πραγματοποιείται καθημερινά, που καταγράφεται καθημερινά στους εθέρες. Πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες.